και δίδετε η εκκίνηση, πετάγεται με flying start το νούμερο 2 shotgun start και βγαίνει στο κεφάλι. Shotgun start λοιπόν το νούμερο 2 θέλει να οδηγήσει, έρχεται απ' έξω Μπάμπουρ και συγκαλπάζουν, ενώ πιο έξω έρχεται και το νούμερο 4 ο Mooring Mast που μάλιστα πιέζεται και περνάει αυτό στο κεφάλι. Νούμερο 4 Mooring Mast οδηγεί την υποδρομία, νούμερο 1 Μπάμπουρ στο κάγκελο, το νούμερο 2 shotgun start απ' έξω είναι το νούμερο 5 ο Cisco Boy. Στο κάγκελο με την κίτρινη μαύρη φανέλα το νούμερο 6 ο Doppler Effect, σχεδόν δίπλα του το νούμερο 3 ο Φιλίπ και στη τελευταία θέση το νούμερο 7 ο Βαν Βιτέλη. Περάσαμε τώρα τα 1000 μέτρα με Mooring Mast στο κεφάλι και Μπάμπουρ στη δεύτερη θέση, με Shotgun Star στην τρίτη και με Cisco Boy στην τέταρτη θέση. Οι τέσσερις πάνε για τα 800 μέτρα με το Mooring Mast να προηγείται και τον Μπάμπουρ να τον ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Προσπαθεί ο Shotgun Start, ενώ ο Mooring Mast φτιάχνει διαφορά εδώ και φτιάχνει μια διαφορά περί τα 2 μίκη και λίγο πριν από τα 600 που τώρα πέρασε. Mooring Mast ανοίγει τη διαφορά έναντι του Μπάμπουρ, ενώ προσπαθεί ο Shotgun Start από το κάγκελο να υποφεληθεί. Cisco Boy είναι στην τέταρτη θέση, Mooring Mast μπαίνει πρώτος και πάμε για το 400 με το Mooring Mast και τον Μπάμπουρ που κάνει επίθεση. Mooring Mast και Μπάμπουρ. Πάμε για το τελευταίο 200 με το Mooring Mast και τον Μπάμπουρ να προσπαθεί να κλείσει την ψαλίδα. Mooring Mast και Μπάμπουρ. Ο Mooring Mast κρατάει μια διαφορά περί τα 2 μίκη. Μπάμπουρ πιέζεται. Mooring Mast και Μπάμπουρ μέχρι το τέλος. Mooring Mast και Μπάμπουρ που κάνει την τελευταία προσπάθεια. Mooring Mast θα κρατήσει. Θα πάρει την νίκη Μπάμπουρ στη δεύτερη θέση. Shotgun Start στη τρίτη. Στην τέταρτη ο Cisco Boy. Πιο πίσω ο Φιλίπ, ο Doppler Effect αλλά και ο Βαν Βιτέλη. Τρίτη κούρσα στη σειρά 4-1. 4-1, 2, εδώ να το ξαναδούμε, Mooring Mast κρατάει μέχρι το τέλος. Πήγε στο κεφάλι, ό,τι επίθεση και να έκανε ο Μπάμπουρ την απόκρουσε και βλέπετε εδώ, 4, 1, 2 και 5.